Από όλα από μεγάλες ροές τουριστών. Mm-hmm. Επισκέπτονται την πόλη πάνω από 5-6 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Όση αστυνόμευση και αν έχουμε, δεν φτάνει. Η πόλη χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση και όσον αφορά στην ασφάλεια και όσον αφορά και στις φανερές της Δίας, στις ομάδες Δίας κτλ. Το προηγούμενο διάστημα, το τελευταίο έτος, παρατηρήσαμε μία έξαρση, μία μεγάλη αύξηση των επιθέσεων των ανηλίκων κατά 59% με 500 θύματα. Αυτό και μόνο του λέει πολλά. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τα εγκλήματα των ανηλίκων. Είπατε πιο πριν ότι 15-20 φορές συλλαμβάνονται και αφήνονται ελεύθεροι. Το βλέπουμε και εμείς. Το πρωί γίνεται ένα έγκλημα, το απόγευμα είναι έξω. Πρέπει να βρούμε σοφρονιστικά μέτρα τα οποία θα σοφρονίσουν τους ανήλικους και τους γονείς τους, γιατί φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη και οι γονείς των παιδιών αυτών που τα έχουν αφήσει ελεύθερα. Πάντως, κύριε Σαββίδη, να πω παρά κάτι αυτά, από πέρα από τους ανήλικους. Να πω κάτι από προσωπική εμπειρία. Έχω την αίσθηση ότι αν ένα πιτσιρικά πορτοφολά τον πάρεις και του πεις 6 μήνες στον Αυλώνα, θα μπει πορτοφολάς και θα βγει κανονικός εγκληματίας. Κάνει μεταπτυχιακό. Θα κάνει μεταπτυχιακό, όπως λέει και ο κύριος. Αυτό είναι γνωστό, αλλά. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Αλλά δεν είναι μόνο. Εγώ κάνω μια διαπίστωση για κάτι το οποίο το έχω δει με τα μάτια μου να συμβαίνει. Έχω μιλήσει με το διευθυντή των φυλακών εκεί, με το δάσκαλο των φυλακών, ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Έχω πάει τρεις φορές, έχω συναντήσει παιδιά και ανθρώπους οι οποίοι παίζουν ρόλο στην επανένταξή τους. Δυστυχώς. Αυτό το οποίο σας λέω είναι μία ψύχρεμη διαπίστωση. Τώρα, το τι πρέπει να γίνει, κύριε Μαυροϊδάκο, δεν ξέρω. Κακούση, αλλά και αυτό το πράγμα δεν είναι λύση. Πάντως, να ξέρετε ότι επειδή είναι κύριε Κακούση, από τη στιγμή που δεν έχουμε σοφρονισμό, δεν πρέπει να. Από εκεί ξεκινάνε όλα, κύριε Σαββίδη, αυτό που λέτε. Επειδή είναι και αντιπρόεδρος του εμπορικού. Ναι, όμως συλλόγου, από τη μία πλευρά δεν έχουμε σοφρονισμό και από την άλλη δεν μπορούμε να αφήνουμε, επειδή δεν έχουμε σοφρονισμό, ελεύθερους όλους αυτούς που κάνουν εγκλήματα. Όχι μόνο τους ανήλικους, αλλά και τους ενήλικους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε συμμορίες. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαυροϊδάκο και ερχόμαστε πάλι σε εσάς, κύριε Σαββίδη. Είναι και ο αντιπρόεδρος εδώ του εμπορικού συλλόγου. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με πρωτοβουλία και του κυρίου Μπακογιάννη, μας είχε καλέσει και εμάς σαν Ομοσπονδία Ειδικών Φρόνων, και του κύριου Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο των επιμελητηρίων, να υπάρχει μόνιμη αστυνόμευση, δηλαδή ομάδες βίας και δράση, και να είναι στο εμπορικό τρίγωνο λόγω του τουρισμού. Πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Άντε και τον πιάσανε το δράστη. Τους ανήλικους. Θα γίνει μετά όμως. Μετά πάμε στα άλλα προβλήματα που αφορούν την ποινική μεταχείριση αυτών των παιδιών και κατά πόσο θα επανενταχθούν στην κοινωνία. Γιατί και αυτά κατά τα παιδιά, μπράβο, όπως το λέτε, είναι θύματα. Έτσι δεν είναι, κυρία Παγώνη? Το θέμα είναι, ναι, να πούμε κάτι άλλο όμως. Το θέμα είναι να μην φτάσουν τα παιδιά εκεί. Και πώς θα γίνει να μην φτάσουν τα παιδιά εκεί? Γιατί όταν φτάσουν μετά τα πράγματα, όπως λέει ο κ. Μαυροϊδάκος, όπως λέει και ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, είναι δύσκολα. Γιατί δεν πρέπει να φτάσουν? Ξεκινάει από την οικογένεια. Πώς μεγαλώνει ένα παιδί? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πώς ελέγχεται ένα παιδί μέσα στην οικογένειά του? Όλα αυτά, εάν γίνουν σωστά, δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο τώρα που πρέπει να πάει μετά και πώς πρέπει. Όλα αυτά έχουν σημασία. Να μην φτάσει το παιδί εκεί. Πάντως εγώ φοβάμαι. Αυτό πρέπει να προλάβουμε. Η πρόληψη που λέμε, να μην φτάσει ένα παιδί εκεί. Πάντως εγώ, να μην γίνω μάντης κακών καταστάσεων, αλλά φοβάμαι ότι και με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, εκτός από τις συμμορίες Αλγερινών και διάφορων άλλων πορτοφολάδων που δραστηριοποιούνται εκεί, δυστυχώς, οι ανήλικοι Έλληνες παραβατικοί, δηλαδή αυτοί που δημιουργούν συμμορίες στην περιοχή, θα αυξάνονται. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε και τον, θυμάστε παλιότερα στην περιοχή της Ακροπόλεως, που κυνηγάγαν ένα νεαρό και έπεσε σε παρόμοια περίπτωση και έχασε τη ζωή του. Ναι. Το ξεχάσαμε. Τώρα εδώ στο τσακ γλίτωσε αυτό το παιδάκι. Φοβάμαι ότι αυτά θα συνεχιστούν. Με τράβα στην αορτή. Ακριβώς, ναι. Και, ακριβώς. Και τι προβλήματα θα το αφήσει. Φοβάμαι ότι θα συνεχιστούν αυτά τα προβλήματα. Και πρέπει κάτι να γίνει άλλο, εκτός όμως από την καταστολή. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία συλλαμβάνει. Το μετά είναι το πρόβλημα και το πριν. Αυτά το είναι πριν τα προβλήματα. Να σας πει ο κύριος Σαββίδης και κάτι ακόμα. Αυτή είναι η εγκληματικότητα στο δρόμο. Για να σας πει ο κύριος Σαββίδης τι γίνεται με την πιτσιρικαρία η οποία, και όχι μόνο πιτσιρικαρία, η οποία μπαίνει σε ένα κατάστημα και με τη μέθοδο της απασχόλησης βλέπεις σε ένα ράφι πάνω ένα προϊόν, ας πούμε, το οποίο μπορεί να κάνει 20-30 ευρώ, βγαίνουν έξω και αυτό το προϊόν δεν υπάρχει πάνω στο ράφι. Κύριε Σαββίδη, αυτό είναι, επειδή έχω φίλους οι οποίοι είναι έμποροι στο κέντρο, από τα πιο συνηθισμένα, από τις πιο συνηθισμένες φύρες στο εμπόρευμα ενός καταστήματος.
Είναι σύνηθες και οι συμμορίες που δραστηριοποιούνται είναι εδώ και πολλά χρόνια κάνουν αυτό ακριβώς που περιγράψατε. Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε, ειδικά τους ανήλικους. Πρέπει να πάμε σε πιο αυστηρά μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχει παράδειγμα, παραδειγματισμός και να μην συνεχίσει αυτό. Γιατί όσο βλέπουν αυτοί που συλλαμβάνονται ότι το πρωί θα συλληφθούν και το απόγευμα θα είναι πάλι έξω, πάλι θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Ίδια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Κύριε Σαββίδη, να ρωτήσω το δεύτερο κάτι. Κομμάτι είναι όσον αφορά την. Παρακαλώ. Ναι. Πείτε το δεύτερο κομμάτι και μετά θα σας κάνω την ερώτησή μου. Το δεύτερο κομμάτι είναι πρέπει να γίνει η αναθεώρηση του νομοθετικού πλωσίου, όπως σας είπα, για να σταματήσουν να μπαινοβγαίνουν στην ασφάλεια και να αφήνονται ελεύθεροι και μαζί με αυτό να εντατικοποιηθούν οι αστυνομικοί έλεγχοι και η παρουσία της αστυνομίας, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας που δέχεται πάρα πολλούς τουρίστες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα. Πόσα περιστατικά καταγράφονται καθημερινά, έτσι αν έχετε να μας μεταφέρετε κάποιο νούμερο, από μικροκλοπές, από επιθέσεις, που πρωταγωνιστές είναι οι ανήλικοι και όχι μόνο, έτσι, αλλά κυρίως οι ανήλικοι που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια έξαρση σε αυτό το θέμα. Το τελευταίο έτος υπήρξαν 500, πάνω από 500 περιστατικά με ανήλικους, τα οποία βέβαια είχαν και 500 θύματα, τουρίστες ή Έλληνες. Αυτό είναι σχετικό και αφορά μόνο τους ανήλικους. Τώρα, και μιλάμε μόνο ανήλικοι ήταν σε αυτά τα 500 περιστατικά. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Που μας είπατε, κύριε Σαββίδη. Ναι, από πέρσι έχουμε αύξηση 59%. Αύξηση στην εγκληματικότητα των ανηλίκων με 500 θύματα. Είδατε, όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες συμμορίες που δραστηριοποιούνται, πτέσματα και πλημελήματα, είναι πολύ έντονο το φαινόμενο. Και εδώ πρέπει να ληφθεί και εδώ μια πρωτοβουλία νομοθετική, διότι υπάρχουν συμμορίες αλλοδαπών παράνομα βρισκόμενοι στην Ελλάδα, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα. Έχουμε και τους δικούς μας. Αυτό που σας είπα πριν για τους Αλγερινούς, είναι όμως και οι συμμορίες ανηλίκων Ελλήνων. Εδώ ήταν Αλγερινοί. Όχι. Αυτό σας λέω. Συζητάμε τώρα, λοιπόν. Αυτό σας λέω, αλλά επειδή βλέπω και τον τίτλο, η αστυνομία κάνει τεράστια προσπάθεια να μην εκμυδενίζει τις προσπάθειες των αδέλφων μου. Ούτε να τις ωρεοποιούμε. Ούτε να λέμε ότι δεν υπάρχουν. Και είναι λες και βγήκαν από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Προσέξτε, τα στατιστικά για την εγκληματικότητα είναι σωστά. Η ανήλικη παραβατικότητα όμως έχει τεράστια αύξηση. Δεν κρύβεται η ανήλικη παραβατικότητα. Αν εμένα μαχαιρώσουν το παιδί μου στο κέντρο της Αθήνας, για μένα η εγκληματικότητα είναι 150% πάνω. Μα εννοείται. Τώρα τι μου λέτε εσείς. Σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, γιατί αυτή τη μητέρα δεν μπορεί να της πει κανείς τίποτα. Έφυγε ο γιος της για μια βόλτα και την πήραν τηλέφωνο από την αστυνομία ότι κινδυνεύει η ζωή του στον Ερυθρό Σταυρό. Μάλιστα. Επομένως, οι γονείς τώρα κάθε βράδυ για το κάθε παιδί σε αυτές τις ηλικίες θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει και πώς θα γυρίσει στο σπίτι. Για φανταστείτε κάθε οικογένεια να βρίσκεται σε αυτή την ταλαιπωρία. Έτσι, έχουμε παιδιά και μεγαλώνουμε και οι απαγόνοι και τρέμουμε. Έτσι είναι. Φεύγαμε από το σπίτι και μας έλεγε η μάνα μας ζακέτα να πάρεις, κύριε Παγόνη. Και τώρα σου λέει. Μήπως να το σκεφτείς δηλαδή, και να μην βγεις. Να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο που αυτό λέμε οι γονείς. Το πιο ωραίο από όλα είναι. Πώς θα βγουν και τα παιδιά στην κοινωνία μετά, κύριε Μαυροϊδάκο, όμως. Δεν λες τα παιδιά να έρθετε να κάτσετε εδώ. Στο σπίτι, να σας φτιάξω και κάτι να φάτε. Αυτό έχει γίνει το πιο σύνηθες πια. Ναι, αλλά δεν μπορεί συνέχεια να λες τα παιδιά, ελάτε να κλειστείτε μέσα. Νομίζω πάντως με την τουριστική περίοδο που έρχεται, νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση για μόνιμη παρουσία αστυνομικών, ώστε να είμαστε τουλάχιστον αποτρεπτικοί. Ναι. Αυτό θέλει. Κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την Αλεξάνδρα Μερακλήδη που